Στασιμότητα βλέπει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Σαρακιώτης σε ό,τι αφορά στα έργα που μπορούσαν να αναβαθμίσουν τη φθιότητα. Μέσα από το Βήμα για Όλους, αναφερόμενο στην βοήθεια των δύο υπουργών, του Χρήστου Σταϊκούρα και του Γιάννη Οικονόμου, ο κ. Σαρακιώτης τονίζει πως οι ελπίδες έχουν διαψευστεί. Πράγματι, βεβαίως, να συμβάλλουν στην επίλυση ζητημάτων και να βελτιωθεί η καθημερινότητα όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στο νόμο φθιότητας. Βλέπω μετά από δύο χρόνια, όμως, κύριε Σιμόπουλε, ότι οι προσδοκίες έχουν διαψευστεί. Σε ό,τι αφορά στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας και την ΛΑΡΚΟ, επισημαίνει πως δύο χρόνια τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Δύο χρόνια τώρα, δυστυχώς, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Θυμάστε πολύ καλά ότι το αίτημα του Περιφερειάρχη, το αίτημα του Δημάρχου Λαμιαίων, όλων των φορέων της πόλης, ήταν να έρθει η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας να διοικείται από την Πλατεία Ελευθερίας και όχι από την Πλατεία Συντάγματος. Αυτό έγινε με νομοθετική πρωτοβουλία, τότε υπουργός ήταν ο κύριος Πιτσιόρλας, επί ΣΥΡΙΖΑ. Πράγματι ήρθε, μεταβιβάστηκε 60% στο Δήμο, 20% στην Περιφέρεια, 20% στο Επιμελητήριο και από τότε δεν κινήθηκε ουσιαστικά τίποτα. Υπήρξαν καθυστερήσεις και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να το παραδεχτώ. Προλάβατε. Ναι, βεβαίως. αφού είναι προφανές ότι υπήρξαν καθυστερήσεις. Αλλά υλοποιήθηκε και έγινε πράξη αυτό που και ο Αλέξης Τσίπρας είχε υποσχεθεί από την Λαμία. Θεωρώ ότι είναι ένα μείζον το θέμα του εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ. Δύο χρόνια και πάλι πέραν της τροπολογίας του Φεβρουαρίου του 2020 δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μια περιοχή αργοσβήνει, ο κόσμος ζει στην αβεβαιότητα. Είναι κάτι το οποίο φέρνει πολύ μεγάλα εισοδήματα στον νομό και όχι μόνο στη φθιότητα, και στην εύβοια και στη βιωτεία. Πρόσθεσε επίσης πως αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Ναι. Είναι συνομιλώ καθημερινά με αγρότες, με κτηνοτρόφους κτλ. Και οι υπέρογγες αυξήσεις σε ΔΕΗ, στο πετρέλαιο, στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές καθιστούν ακόμη και την συνέχιση της δραστηριότητας δύσκολη. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι η κυβέρνηση οφείλει να φουγκραστεί και τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει και να δώσει άμεσα λύσεις, γιατί η περιφέρεια δυστυχώς ερημώνει, τα χωριά μας ερημώνουν και δεν είναι δυνατόν όλοι να μεταβούν στην Αθήνα και να εργάζονται σε έναν πολυεθνικό όμιλο με 650 ευρώ.